με τη βοήθεια του Θεού. Αύριο έχουμε Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, έτσι. Και μεθαύριο τη σύναξη των 12 Αποστόλων. Βλέπετε, η Εκκλησία τα βάζει έτσι όλα στη σειρά τους. Μας έβαλε και λίγη νηστεία να κάνουμε για τους Αγίους Αποστόλους. Γιατί κάνουμε νηστεία για τον Χριστό, για τη γέννησή Του, για τα πάθη και την Ανάσταση. Κάνουμε νηστεία για την Παναγία μας και μετά για ποιον θα κάνουμε νηστεία. Για τους Αγίους Αποστόλους. Τους πρώτους από τους Αγίους, γιατί ήταν οι μαθητές Του δικαιωματικά. Πέρασαν όλα τα μονοπάτια που πέρασε και ο Χριστός μας και δικαίωσε η Εκκλησία από τον αρχαίο καιρό, του τιμά ιδιαιτέρως. Και η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, αν και σχετικά άγνωστη στους περισσότερους, παρόλα αυτά είναι και αυτή αρχαία νηστεία. Ερχόμαστε λοιπόν και βλέπουμε μπροστά μας αυτούς τους ανθρώπους που ήταν απλοί, που ήταν ψαράδες οι περισσότεροι, να ακολουθούν τον Χριστό και να φτάνουν αυτή τη στιγμή να είναι οι πρώτοι από τους Αγίους. Και αν δείτε και παραστάσεις που υπάρχουν σε πολλές εκκλησίες της Δευτέρας Παρουσίας, της Κρίσεως, θα δείτε επί θρόνου δόξη στο Χριστό μας και θα δείτε δεξιά και αριστερά να παρατάσσονται σε θρόνους οι Απόστολοι. Και τους το είχε πει, εσείς θα κάτσετε, λέει, όλοι σας, λέει, να κρίνετε τις φυλές, λέει, του Ισραήλ. Θα κάτσετε κι εσείς σε θρόνο. Και όντως είναι ενθρονισμένοι οι Άγιοι Απόστολοι μέσα στη συνείδηση της Εκκλησίας κοντά στο Χριστό μας, γιατί ήταν αυτοί που διέδωσαν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Αλλά για να το πετύχουν αυτό είχαν και κάποια πράγματα ουσιαστικά, τα οποία πολλές φορές λείπουν από μας. Περιμένανε. Οι Απόστολοι δεν ήταν μόνο ψαράδες. Περιμένανε πότε θα τους ψαρέψει ο μεγάλος ψαράς, που είναι ο Χριστός. Και πού φαίνεται ότι περιμένανε? Είδατε στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Βγαίνει, λέει, ο Χριστός εκεί στη θάλασσα της Γαλιλαίας και βλέπει Πέτρο και Ανδρέα, Ανδρέα και Πέτρο, τον πρωτόκριτο τον Ανδρέα και τον αδελφό του τον Πέτρο. Και τους λέει, ελάτε να σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Και ακολουθούν κατευθείαν. Ευθέως, λέει, αφέντες στα δίκτυα, τα πάντα, ακολούθησαν αυτό. Αυτό το ευθέως είναι μία λέξη. Μία λέξη που δείχνει όλη την προϊστορία των Αποστόλων. Δείχνει όλο το πνευματικό τους υπόβαθρο, θα λέγαμε. Γιατί δεν είναι απλό πράγμα να σου πει κάτι ο άλλος και μάλιστα κάτι τρελό. Άσε τα ψάρια τώρα και τις βάρκες και έλα να σε κάνω να ψαρεύεις ανθρώπους. Τι είναι αυτό? Και να το ακούσεις και κατευθείαν να τα πετάξεις όλα για να κάνεις αυτό το τρελό πράγμα στο οποίο σε καλεί. Αυτό είναι μια τρέλα ως ανταπόκριση σε μια τρελή πρόκληση. Σε μια τρελή πρόσκληση. Και αυτή την όμορφη τρέλα οι Απόστολοι την είχαν. Γιατί προσδοκούσαν. Προσδοκούσαν τον Μεσσία, τον αναμενόμενο. Αλλά πότε προσδοκάς? Όταν δεν είσαι αυτάρκης. Όταν δεν είσαι ικανοποιημένος με αυτό που έχεις μέχρι τότε. Έχετε δει κανέναν που να είναι απόλυτα ικανοποιημένος να περιμένει κάτι? Ποτέ. Ποτέ. Ποιος περιμένει? Αυτός που έχει ανάγκη. Ο φτωχός περιμένει, ξέρω εγώ, χρήματα. Ο πεινασμένος περιμένει φαΐ. Ο διψασμένος περιμένει νερό. Αυτός που έχει απομονωθεί σε κανένα σπίτι για πολλά χρόνια περιμένει να βγει να πάει μια εκδρομή, έτσι. Για να περιμένεις κάτι, πρέπει να σου λείπει κάτι. Και αυτοί τι περίμεναν? Περίμεναν γιατί τους έλειπε αυτό το κάτι, που το κάτι ήταν ο Μεσσίας. Ήταν αυτός που θα λύτρωνε τον άνθρωπο. Και στα πρόσωπα των Αποστόλων βλέπουμε όλη την προ-Χριστού εποχή, η οποία ζει σε σκοτάδι. Υπάρχει φιλοσοφία στους αρχαίους Έλληνες, στους Κινέζους, στους Αιγυπτίους. Υπάρχει η Παλαιά Διαθήκη
που προετοιμάζει το έδαφος στους Εβραίους, υπάρχει ο λεγόμενος σπερματικός λόγος σε όλες τις πολιτιστικές, θρησκευτικές παραδόσεις του κόσμου. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν στοιχεία της αλήθειας που έρχεται, του φωτός που έρχεται να φωτίσει, αλλά δεν υπάρχει πουθενά το όλον. Έτσι λοιπόν η ανθρωπότητα είναι ανικανοποίητη μέχρι την ώρα που έρχεται ο Χριστός. Πεινάει και διψάει. Και είτε το ξέρει και το ομολογεί, είτε δεν το ξέρει. Πάντως έτσι ζει η ανθρωπότητα μέχρι τότε. Οι Απόστολοι ως φορείς της μέχρι τότε Ιουδαϊκής παράδοσης, της Παλαιάς Διαθήκης, περιμένουν λίγο με επίγνωση ότι θα έρθει κάποιος που θα μας λυτρώσει. Γι' αυτό και τους βλέπουν να ανταποκρίνονται κατευθείαν. Αλλά για δείτε που μαζί με τον Πέτρο και τον Ανδρέα θα δούμε μετά από κάποια χρόνια σε ένα άλλο περιβάλλον, ειδωλολατρικό, με έντονα ανεπτυγμένη όμως τη φιλοσοφία, την τραγωδία, τις τέχνες, τα γράμματα, εδώ στην Αθήνα μας, κατευθείαν να ανταποκρίνονται άλλοι άνθρωποι από το κήρυγμα πιανού ενός άλλου ανθρώπου που άκουσε και αυτός τον Χριστό, ενώ τον δίωκε ο Απόστολος Παύλος. Διώκτης, αλλά κάτι έψαχνε. Έψαχνε την αλήθεια και πίστευε ότι η αλήθεια είναι στο νόμο, τον Ιουδαϊκό. Οπότε σου λέει, τι είναι αυτός που έρχεται και κηρύττει καινούργια πράγματα, κάνει θαύματα. Δεν το θέλουν και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, μάλλον θα είναι κανένας αιρετικός, λέει. Και τον κυνηγάει. Αλλά επειδή κυνηγάει με καλή διάθεση, θεωρώντας ότι ψάχνει την αλήθεια ο Παύλος, τι του κάνει ο Χριστός, του λέει, στάσου. Είναι δύσκολο, λέει, να κλωτσάς τα καρφιά, Παύλε, Σαούλ τότε. Γιατί θα τα κόψεις τα ποδαράκια σου, θα τα ματώσεις. Και του δίνει αυτή την αποκάλυψη και ο Παύλος από διώκτης γίνεται Απόστολος. Και μάλιστα Απόστολος εφάμιλος με τον Πέτρο που ήταν από τους πρώτους, έτσι, που πίστεψε, ο δεύτερος μετά τον Ανδρέα που ακολούθησε τον Χριστό. Και βλέπουμε και εδώ άνθρωποι, Διονύσου Αρεπαγίτης, Ιερόθεος που προσκυνήσαμε την κάρα προς το μοναστήρι που πήγαμε την Κυριακή στα Μέγαρα, να ακολουθούν και αυτοί. Τι φαίνεται μέσα στους Αποστόλους, στον Πέτρο, στον Παύλο, στους 12, στους 70 και στους μετά τους Αποστόλους, τους μαθητές τους, αυτή η μεγάλη προσδοκία. Μια προσδοκία που την είχε ο κόσμος, γιατί για φανταστείτε ότι ό,τι αυτή τη στιγμή καλό έχουμε παγκοσμίως, ανοίχτε το νου σας να το δείτε, προέρχεται από τον Χριστό και από το κήρυγμα των Αποστόλων. Ίσα ίσα είχαν φτάσει κάποια πράγματα να ψελίσουν εκεί ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, άντε και λίγο οι σοφιστές. Τι όμορφο έχει ο πολιτισμός μας, ο παγκόσμιος που καυχάται, τι λέμε, ισότητα. Ποιος ενέφερε την ισότητα? Ο Χριστός. Ουκ ένι άρσεν και θήλη, θα πει ο Απόστολος Παύλος, ακολουθώντας του Χριστού το κήρυγμα. Βάρβαρος ή Έλλην, κίνο, τάλλο, αυτά, όπα, τι γίνεται, δούλος ή ελεύθερος. Ποιος φέρνει την ισότητα αυτή? Ποιος φέρνει δικαιοσύνη? Όλα αυτά που υποτίθεται ότι ο πολιτισμός μας είναι στηριγμένος, γιατί τώρα τα έχουμε ξεπουλήσει σιγά σιγά, όλα ξεκινάνε από τον Χριστό. Και μόλις ο χριστιανισμός, μέσα από το κήρυγμα των Αποστόλων και των διαδόχων τους, εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, τότε αρχίζει πλέον όλος ο κόσμος να μιλάει χριστιανικά, έστω κι αν δεν έχει πιστέψει στον Χριστό. Θυμηθείτε τον Γκάντι, έτσι, ένας Ινδός που δεν είναι χριστιανός, αλλά ξέρει τον χριστιανισμό. Και τι λέει? Αν όλοι οι χριστιανοί ζούσαν, λέει, το κήρυγμα του Χριστού, τότε δεν θα υπήρχε κανείς άνθρωπος που να μην είναι χριστιανός.
Γιατί, τι ομολογεί με αυτόν τον τρόπο ο Γκάντι? Ότι αυτό που είπε ο Χριστός είναι τέλειο. Είναι το ανώτερο. Και είναι Ινδουιστής. Και στην Ιαπωνία και στην Κίνα και στην Ασία και στην Αφρική μιλάνε με όρους χριστιανικούς, με όρους της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας που τις στερέωσαν με το κήρυγμά τους και με την πράξη και με το αίμα τους και τον ιδρώτα τους οι Άγιοι Απόστολοι. Να γιατί είναι μεγάλη αυτή η γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Και τι λέμε στο σύμβολο της πίστεως? Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Γιατί αναγνωρίζουμε ότι οι Απόστολοι την εδραίωσαν την Εκκλησία σε όλο τον κόσμο και την κήρυξαν. Και η Εκκλησία τι κάνει? Προσλαμβάνει όλο τον κόσμο, όλη τη ζωή των ανθρώπων και γίνεται το εργαστήριο εκείνο που μεταποιεί τον άνθρωπο, το μεταμορφώνει. Τον παίρνει από άγριο και τον κάνει άγιο. Τον παίρνει από το ένα άκρο και μπορεί να τον πάει στο άλλο άκρο, το πιο σπουδαίο, το πιο υψηλό άκρο, να τον κάνει κατά χάρη Θεό. Είναι εργαστήριο αγιότυπος. Είναι νοσοκομείο, μας παίρνει αρρώστους, γεμάτους από πάθη, από λάθη, από χίλια δυο πράγματα που μαστίζουν την ύπαρξή μας. Και τι κάνει η Εκκλησία? Μας απαλλάσσει, μας θεραπεύει. Και όχι μόνο μας θεραπεύει τα πάθη μας, αλλά τα στρέφει και σε καλή μεριά. Και αυτό δεν είναι λόγος, είναι βίωμα. Πρώτοι το έχουν βιώσει οι Απόστολοι. Βλέπετε ο Πέτρος, παρορμητικός, θυμώδης, και όλο αυτό το πράγμα το στρέφει και το κάνει προς δόξαν Θεού. Και γίνεται ένας από τους θεμέλιους λίθους της Εκκλησίας. Ο Παύλος, γνώσεις, χίλια δυο πράγματα, αλλά και εγωισμό προφανώς, αφού τα έβαζε με το Θεό έτσι και πίστευε ότι αυτός είναι ο ικανός να κρίνει ποιος είναι ο σωστός και ποιος δεν είναι και να είναι και διόκτης. Και όλο αυτό, το μυαλό που έχει, την παιδεία που έχει, τον πόθο, τη δίψα του, το στρέφει ο Θεός σε καλό. Τον παίρνει η Εκκλησία από την εποχή εκείνη και τον κάνει Απόστολο πρωτοκορυφαίο, Απόστολο των Εθνών, και γυρνάει σε όλα τα έθνη. Ο Ανδρέας, με το δικό του χαρακτήρα, που θα είχε και τα ελαττώματά του όπως όλοι οι άνθρωποι, στρέφεται στο καλό. Και ερχόμαστε και εμείς σήμερα, παιδιά των Αποστόλων, είτε το ξέρουμε είτε όχι, ελεημένοι από το Θεό, γιατί είμαστε μέσα στην Εκκλησία, να μας βοηθήσει η Εκκλησία να αλλάξουμε. Αλλά, σε όλες αυτές τις όμορφες διαδικασίες μπαίνουν και τα εμπόδια. Και όπως τους Αγίους Αποστόλους από την πρώτη στιγμή τους πολέμησε ο διάβολος και τους πολέμησε πάρα πολύ σκληρά, έβαλε ανθρώπους να τους διώξουν, έβαλε μάγους μπροστά τους, περιβόητους, να κάνουν σημεία και τέρατα για να πλανήσουν τον κόσμο, έβαλε ανθρώπους να τους λιθοβολήσουν, να τους μαστιγώσουν, να τους συκοφαντήσουν, να τους δικάσουν, να τους βάλουν φυλακή, αλλά και από όλα αυτά ο Θεός τους λύτρωνε. Έτσι έρθει και ο διάβολος σε κάθε εποχή, σε όποιον θέλει να ακολουθήσει το δρόμο του Χριστού και των Αποστόλων, να βάλει εμπόδια. Άλλοτε είναι ορατά εμπόδια, αυτά που λέμε, ας πούμε, διωγμή, αντίθετες απόψεις, μαρτύριο, όπως ήταν στα πρώτα χρόνια, και άλλοτε αόρατα εμπόδια. Σε αυτά τα αόρατα είναι που είμαστε εγκλωβισμένοι περισσότεροι. Στις αόρατες παγίδες του διαβόλου. Μία από αυτές την υπενήχθηκα νωρίτερα. Η αυτάρκειά μας. Είμαστε εξαιρετικά αυτάρκεις. Ζούμε πολύ εύκολα. Έχουμε φαγητό, έχουμε δροσιά, βλέπετε το air condition μας εδώ πέρα, δεν στάζουμε υδρότα. Έχουμε αυτοκίνητα, αεροπλάνα, καράβια, κινητά, ίντερνετ, ό,τι θέλουμε έχουμε. Και όλο αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε τέλειοι. Είμαστε αυτάρκης, δεν έχουμε ανάγκη τίποτα. Και επειδή αυτή την πλαστή εικόνα τη δημιουργεί ο διάβολος μέσα από όλα αυτά στο νου μας, στην καρδιά μας, δεν σπαρταράει η καρδιά μας από πόνο, από πείνα, από δίψα για τον Χριστό.
Γι' αυτό και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τους Αποστόλους τις περισσότερες φορές με τον τρόπο που εκείνοι ακολούθησαν τον Χριστό. Ευθέως αφέντες στα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Για να δω λοιπόν, να έρθει τώρα ο Χριστός εδώ ίδιος και να μας πει προσελάτε, ακολούθησέ με. Αλλά μην πάρει τηλεοφόρο, να πάρει το μονοπάτι το δύσβατο. Πόσοι από εμάς ευθέως θα τα παρατήσουμε όλα. Και μην πείτε ότι θα τον καταλάβουμε γιατί ήταν ο Χριστός, γιατί και τότε δεν τον καταλάβαν οι Απόστολοι, παρόλα αυτά τον ακολούθησαν. Φαίνεται από την πορεία τους μετά ότι είχαν αμφιβολίες, που το ρωτούσαν ποιος είσαι τελικά εσύ. Άρα δεν ξέραν απόλυτα, αλλά είχαν αυτή την αίσθηση της ανάγκης. Είχαν την αίσθηση του σκοταδιού που είχαν και γι' αυτό δίψαναν. Και αυτό τους έκανε να τον ακολουθήσουν. Εμάς ο διάβολος μας έχει πείσει ότι δεν μας λείπουν πολλά πράγματα. Για την ακρίβεια θα μας έκανε χάρη ο Θεός, το πιστεύουμε μέσα μας, να μην έρθει ποτέ να κάνει τη Δευτέρα του παρουσία. Να μας αφήσει έτσι όπως είμαστε, να πηγαίνουμε στην καφετέρια, να πηγαίνουμε σε κανένα ταβερνάκι, μέχρι το fast food να πάρουμε κανένα χάπρο και να παραγγέλνουμε πίτσα. Να έχουμε τις φιλενάδες μας ή τους φίλους μας ή ό,τι θέλει ο καθένας. Και ας ταλαιπωρούμαστε, μια χαρά περνάμε. Αυτή είναι η μεγάλη πλάνη του διαβόλου στην εποχή μας. Δεν θέλουμε να έρθει ο Χριστός. Και ας τον έχουμε γνωρίσει εμείς. Και πολύ περισσότερο δεν θέλουμε να τον ακολουθήσουμε. Γιατί είμαστε δεμένοι με αυτή την ψεύτικη αυτάρκεια. Με την ψευδαίσθηση ότι περνάμε καλά. Και μας το λένε τόσο όμορφα, έτσι υπήρχε και μια ωραία ταινία, La Vita è Bella, λέει, η ζωή είναι ωραία. Πάντως οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας δεν το έχουν πει αυτό. Το ξέρετε? Οι ταινίες το έχουν πει. Οι Άγιοι Πατέρες μιλάνε για αυτή τη ζωή ως κοιλάδα του πλαθμόνος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μια κοιλάδα με πολλά δάκρυα, με πολύ πόνο. Και μάλλον είναι πιο ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας περί της ζωής αυτής της προσωρινής που ζούμε. Γιατί αν ήταν έτσι τόσο υπέροχη αυτή η ζωή και αν ήμασταν τόσο αυτάρκες, γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι? Ευτυχώς ο Θεός μας έχει πλάσει με τέτοιο τρόπο που θέλουμε δεν θέλουμε μένουμε ανικανοποίητοι. Τι θέλουμε? Να παντρευτούμε, παντρευόμαστε, πάλι κάτι μας λείπει. Θέλουμε παιδιά, κάνουμε και παιδιά, πάλι κάτι μας λείπει. Θέλουμε λεφτά, πάρτε και λεφτά, πάλι κάτι σου λείπει. Θέλεις και αυτοκίνητο, πάρε και αυτοκίνητο. Τι θέλει ο καθένας? Θέλεις ειδονή, μήπως θες και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη γυναίκα? Μήπως θέλεις μία να είναι η νόμιμη και μία οι άλλοι, οι άλλες παράνομες, να σου κάνουν και άλλα κόλπα? Πάρτα και αυτά. Θα παίρνεις και πάλι κάτι σου λείπει. Και όσο ψάχνεις να ικανοποιηθείς, τόσο πιο ανικανοποίητος είσαι. Μωρέ, μήπως τελικά πρέπει να υποβοηθήσουμε την κατάσταση. Να στρίψουμε και κανένα τσιγάρο. Στρίβουμε και το τσιγάρο. Το ανάβουμε και το τσιγάρο. Το απλό ή το σύνθετο. Και πάλι κάτι σου λείπει. Να κάνουμε και καμιά γραμμή. Μη γελάτε καθόλου, να την κάνουμε και την γραμμή, παιδιά. Και την κάνεις. Και πάλι κάτι σου λείπει. Μωρέ, μήπως αντί να είμαι με την κοπέλα μου, ξέρω εγώ, να φωνάξω και δύο-τρεις φίλες της και δύο-τρεις φίλους. Τι πράγματα λέει ο παπάς μέσα στην εκκλησία, ε. Λοιπόν, και να περάσουμε όλοι καλά. Και το κάνει ο κόσμος, γιατί κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Συμβαίνουνε γύρω μας. Δεν ξέρω και εδώ μπορεί να συμβαίνουνε. Κανείς δεν το ξέρει. Και πάλι κάτι σου λείπει. Και δόξα τω Θεώ που κάτι μας λείπει. Αυτή είναι η ευεργεσία του Θεού. Όσο και αν θέλει ο διάβολος να μας παραμυθιάσει, ότι εντάξει είμαστε, εδώ είναι τα ωραία, τελικά η πράξη, ο ρεαλισμός σου λέει ότι δεν είναι εδώ τα ωραία.
τα ωραία είναι όπου είναι ο Χριστός. Και εφόσον ο Χριστός ενώνεται με μένα και εγώ με εκείνον, τότε αισθάνομαι ικανοποιημένος. Αλλιώς, πάντα κάτι θα μου λείπει. Και αν μπορέσω από τώρα να ικανοποιηθώ με την ένωση με τον Χριστό, τότε μπορώ να πω ότι θα είμαι ικανοποιημένος και στους αιώνας των αιώνων. Αλλά βλέπεις ότι αυτά μας τα κρύβει ο διάβολος. Και εμείς που έχουμε τη δυνατότητα να τα ψάξουμε, να τα ανιχνεύσουμε, τελικά φαίνεται ότι είναι σοφία το να τα σκεφτεί κανείς. Ενώ είναι πολύ απλά. Τα έχουν πει όλοι. Τα έχουν πει οι Άγιοι και τα έχουν ζήσει. Τα ζήσαν οι Απόστολοι. Γιατί οι τρελοί ήταν να αφήσουν τις βάρκες και τα ψάρια. Καλά περνάγανε. Οι περισσότεροι ήταν και παντρεμένοι, είχαν τη γυναίκα τους. Ο Πέτρος είχε και πεθερά, φανταστείτε. Λοιπόν, είχαν βάρκες, είχαν ψάρια. Άλλοι ήταν αγρότες και κοπίαζαν για να ζήσουν και δεν μπορούσαν να ζήσουν. Άντε Βασιλάκη, πήρε. Λοιπόν, και εκείνοι είχαν και βάρκα, εφοπλιστές της εποχής ήταν. Ποιος είχε βάρκα, γιατί να τα παρατήσουν όλα? Γιατί ξέραν ότι κάτι τους λείπει. Εμείς δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Έρχεται κανείς και μας λέει, δεν σε βλέπω πολύ καλά, σαν να είσαι κάπως σήμερα, είσαι στενοχωρημένος? Εγώ? Όχι, μια χαρά είμαι. Μήπως είσαι κουρασμένος? Όχι, 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 καλά είμαι. Ο φόβος. Ο φόβος μην τυχόν και κάτι μου λείπει. Μα μου λείπουν τα πάντα, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι? Τα πάντα μας λείπουνε. Θέλετε να ξεσαλώσετε, θέλετε να κάνετε ό,τι μπορεί να σκεφτείτε και ό,τι δεν μπορείτε να σκεφτείτε, κάντε το. Επάλι ο Χριστός θα σας λείπει. Και το μαρτυρούν οι Απόστολοι. Ο Απόστολος Παύλος έψαχνε πέρα, δόθε, από εδώ, από εκεί και βρήκε τον Χριστό. Και μόλις βρήκε τον Χριστό, τι έγινε? Μέγας Απόστολος των Εθνών, γύρισε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου τότε και έβαλε τις βάσεις, τις ρίζες για να απλωθεί το Ευαγγέλιο παντού. Οι επιστολές του θα διαβάζονται μέχρι τη συντελεία των αιώνων και μετά ακόμη στη Βασιλεία των Ουρανών, αν θα είμαστε, πάλι θα ακούμε τα λόγια του Παύλου και θα λέμε ξαναπέστα Χρυσόστομο. Γιατί έγινε τόσο μέγας? Γιατί πληρώθηκε μέσα του? Γιατί έλεγε ότι ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Αυτό του έλειπε ο Χριστός. Και μόλις το βρήκε, εκουσίως τι λέει? Δεν με νοιάζει να ζω εγώ, δεν θέλω να ζω εγώ, ο Χριστός να ζει μέσα μου. Γιατί τότε θα ζω κι εγώ πραγματικά. Και έτσι έγινε. Και έτσι έγινε. Να ποιοι είναι οι Άγιοι Απόστολοι? Και ποια είναι η λύση στα προβλήματά μας? Και τσακώνονται οι άνθρωποι σήμερα, πότε για το ένα, πότε για το άλλο. Είχαμε τώρα τα κοροναϊκά, τα ξεχνάνε για λίγο αυτά. Έβγαλε εκείνο το δικαστήριο για τις εκτρώσεις ότι δεν είναι σωστό πράγμα τι είπε και τα λοιπά. Πέσανε οι άλλες όλες και οι άλλοι. Από τους ανώτερους, από τους πολιτικούς μέχρι τους τελευταίους. Να πούνε ότι τι είναι αυτά αναχρονιστικά πράγματα και πρέπει να έχουμε δικαίωμα στη ζωή μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το σώμα μας, λέει η γυναίκα. Παλιά το λέγανε οι Αίγες. Ξέρετε τις Αίγες ποιες ήτανε? Όχι κατσίκες. Ήταν με έψιλον. Έψιλον, γάμα, έψιλον. Ήταν ενώσεις γυναικών Ελλάδος. Προεξήρχε της ενώσεως αυτής η Μάργαρετ, η Παπανδρέου τότε, όχι η Θάτσερ. Λοιπόν, και τις είχε ενώσει και τότε διαδήλωναν και αυτές ότι έχω ελευθερία στο σώμα μου. Όποτε θέλουμε το θυμόμαστε αυτό εντωμεταξύ. Όποτε θέλουμε το θυμόμαστε. Και το σώμα του παιδιού. Και να δείτε αντιφάσεις, τρομερές αντιφάσεις, που δείχνουν ακριβώς όχι ότι, ότι μας λείπει κάτι απλώς, ότι δεν σκεφτόμαστε κιόλας. Έτυχε να περάσουμε από τις αίθουσες της νομικής. Λοιπόν, αν ένας άντρας πάει με μια γυναίκα και η γυναίκα μείνει έγκυος και ο άντρας πεθάνει, το κυοφορούμενο, το οποίο η άλλη μπορεί να το ρίξει. Να δείτε πως και νομικά είναι αντίφαση.
Έχει κληρονομικά δικαιώματα, νασκητούρους το λένε στα λατινικά. Πώς λοιπόν βάζεις κληρονομικά δικαιώματα σε ένα αγέννητο παιδί και ταυτόχρονα δίνεις στη μάνα το δικαίωμα να το σκοτώσει? Ο τέλειος φόνος, έτσι. Και το σκοτώνεις και παίρνεις και τα κληρονομικά του δικαιώματα. Τρέλα. Αντιφάσεις η μία μετά την άλλη. Και ξέρετε, αυτό είναι γνώρισμα του διαβόλου. Ο διάβολος δεν έχει λογική συνέχεια σε αυτά που σου λέει. Γι' αυτό σε ρίχνει πολλάκις στο πυρ και πολλάκις στο είδωρο. Μπερδεύει. Σύγχυση, ταραχή σε όλα τα πράγματα. Ενώ ο Χριστός είναι ξεκάθαρος. Τι γιορτάζουμε? Τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τι σημαίνει Ευαγγελισμός? Η σύλληψη του Χριστού. Όταν της έδωσε το μήνυμα ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, η σύλληψη, από την άκρα σύλληψη που συνελήφθη μέσα της ο Χριστός, από εκείνη τη στιγμή υπάρχει Χριστός. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος μέσα στην κοιλιά της Παναγίας. Κυοφορούμενος. Σύλληψη της Αγίας Άνης λέμε, έτσι, το έχετε ακούσει, αχανούλα του χιονιά που λέει, στο Δεκέμβρη της 9. Λοιπόν, η σύλληψη λέμε της Αγίας Άνης, δεν τη συνέλαβε κανένας. Η Αγία Άννα συνέλαβε στην κοιλία της την Παναγιά μας και γιορτάζουμε τη σύλληψη της Παναγίας. Δηλαδή, ευτυχώς που δεν κάναν τότε εκτρώσεις, έτσι. Ευτυχώς. Και γεννήθηκε η Παναγία. Γιορτάζουμε τη σύλληψη του Προδρόμου, το Σεπτέμβριο. Γιατί υπάρχει σαφής η διδασκαλία της Εκκλησίας, που είναι η αλήθεια, που λέει ότι από τη στιγμή της σύλληψης υπάρχει παιδί. Και αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε. Γιατί να υπάρχει παιδί? Όποτε θέλουμε θα υπάρχει παιδί. Όποτε δεν θέλουμε δεν θα υπάρχει. Μα κάλλιστα μπορεί να του πει κανείς, σε υποχρέωσε κανείς κυρά μου να μείνεις έγκυος ή εσύ παλικάρι μου που δεν προσέχεις. Στην τελική ανάλυση, αφού δεν σας νοιάζει ο λόγος του Θεού, συνήθως συμπεριφέρεστε όπως θέλετε στο κρεβάτι σας, πάρτε τα μέτρα σας να μην σπέρνετε παιδιά και μετά τα σκοτώνετε. Ούτε καν αυτό. Ούτε καν αυτό. Όχι, θα κάνω ό,τι θέλω και θα είμαι και ανεύθυνος. Κατά τα άλλα, κοπτόμαστε. Γιατί ο καημένος ο Σνίκ και ο Λάιτ πλακώθηκαν στο ξύλο. Και τι διδάσκουμε στα παιδιά μας? Τι διδάσκουμε? Που ακούνε τους τράπερς και χαλάσαν από τους τράπερς. Μακάρι να ήταν σαν τους τράπερς και θα ήμουν ευτυχισμένος. Σας το λέω σοβαρά. Και ας μην μ' αρέσει η μουσική τους και ας μην μ' αρέσει το στυλάκι τους. Είναι πολύ καλύτερα από τους άλλους τράπερς, μας βάζουν τραπς, παγίδες και διαστρέφουν κάθε έννοια λογικής. Κάθε έννοια λογικής. Δηλαδή ο τράπερ είναι τραμπούκος που πλακώνεται, αλλά εμείς που φωνάζουμε από τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των πολιτικών κρατών μέχρι το τελευταίο τσόκαρο που βγαίνει στην κάμερα για το δικαίωμα της γυναίκας να κάνει έκτρωση, δεν έχουμε καμία σχέση με τραμπούκους. Δεν μας αρέσει η βία και βγήκαν όλες οι περσόνες εκεί πέρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και αυτοί είναι... Τους έβλεπα και λέγανε, τι τους λέγανε, ανεγκέφαλοι, τραμπούκι αυτά. Ναι, Χρυσή μου, είναι τραμπούκι, εσύ τι είσαι? Επειδή αυτοί φαίνονται, μα και εσύ φαίνεσαι. Καταλάβατε ποια είναι η εποχή μας? Αλλά ο διάβολος μας κάνει να νομίζουμε ότι η ζωή είναι ωραία όπως την έχουμε καταντήσει. Άρα μην ψάχνετε τον Χριστό. Δεν υπάρχει λόγος να κάνετε αγώνα. Άστε τον εκεί που είναι. Καλά θα κάνει να μην έρθει να δώσει την των τιού των παθημάτων κάθαρση, την κάθαρση σε όλο αυτό το πράγμα, τη Δευτέρα Παρουσία. Όχι, κάτσε εκεί που είσαι. Δεν χρειάζεται. Καλά τα έχουμε κάνει εμείς εδώ πέρα. Και δηλώνουμε και χριστιανοί καμιά φορά. Και έχουμε και αυτή την αίσθηση. Ότι είναι ωραία τα πράγματα εδώ. Και τι θέλουμε? Ο λίγον από Χριστό και πολύ από όλα τα άλλα. Το Χριστό το θέλουμε σαν ντεπών. Όταν μας πιάνει ναυτία, πονοκέφαλος, από την κρεπάλη μας, να βάζουμε και λίγο Χριστό, έτσι να μας περνάει πονοκέφαλος. Και ο Χριστός ταπεινώνεται. Ταπεινώνεται, παιδιά. Και γίνεται τη σπάση τα πάντα. Και σου λέει, τι θέλεις? Ντεπονάκι. Θα γίνω μόνο ντεπονάκι. Αφού δεν θέλεις θεραπεία ριζική, εγώ θα κάνω τον ντεπονάκι. Για όσο καιρό σου χρειαστεί να ζητήσεις την ριζική θεραπεία.
Εδώ είναι το μεγαλείο του Χριστού. Δεν τα παίρνει στο κρανίο σαν το Παπαγιώργιο. Δεν τζαντίζεται. Περιμένει, υπομένει για χάρη μας. Και επιμένει να μας φλερτάρει διαρκώς. Να είναι ο εραστής αυτός που έρθει και μας χτυπάει διαρκώς την πόρτα. Πότε θα πάρουμε χαμπάρι ότι αυτό που μας λείπει είναι ο Χριστός και τίποτε από όλα τα άλλα. Και περιμένει έτσι πραγματικά. Δεν είναι όμως κακομοίρης, είναι αρχοντικός. Γιατί περιμένει ενώ μπορεί να τα ανατρέψει όλα με μία σκέψη. Όχι με ένα νεύμα, δεν χρειάζεται να κουνήσει το χέρι, με μία σκέψη. Εκεί είναι το μεγαλείο του Χριστού. Γιατί περιμένω κι εγώ, αλλά δεν μπορώ να κάνω και τίποτε. Σας λέω μια κουβέντα και αν θέλετε τι κάνετε. Λέω στον εαυτό μου μια κουβέντα και δεν με ακούει. Και περιμένω κι εγώ και δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Περιμένω να περάσει μπόρα. Λοιπόν, ο Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα. Και περιμένει. Περιμένει εμένα, περιμένει εσένα, τον άλλον, την άλλη. Να πάρουμε χαμπάρι ότι εκείνος είναι η τροφή μας, εκείνος είναι το ποτό μας, εκείνος είναι ο αέρας μας, αυτό που έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε. Και διατίθεται, είναι απελπιστικά διαθέσιμος ο Χριστός. Διατίθεται για μας. Και εμείς έχουμε το δίλημα. Τι θα κάνουμε? Θα μείνουμε αμέτωχοι? Θα τον αφήνουμε να περιμένει και θα λέμε καλά, είμαι εγώ, κάτσε εσύ εκεί που είσαι και εγώ εδώ που είμαι και είμαστε μια χαρά? Ή θα πούμε έλα Χριστέ μου. Δεν ξέρω αν θα έρθεις τη Δευτέρα Παρουσία, πότε θα έρθεις, αλλά θέλω να έρθεις τώρα σε μένα και να κάνουμε το βήμα. Αυτό το ευθέως αλλά και το αφέντες. Να πάμε με ορμή κοντά του, αλλά και να αφήσουμε και τα βαρύδια. Έχουν πολλά μπαγκάζια ρε παιδιά. Πολλά μπαγκάζια. Πάμε μια εκδρομή και κουβαλάμε τρεις τσάντες μαζί. Και πάμε για μονοήμερη εκδρομή, έτσι. Αν πάμε πολυήμερη, άστο. Το τι γίνεται στις εκδρομές, απορώ. Μια φορά είχαμε πάει σε αυτό το Παναγελάστη στα Ιεροσόλυμα, πολύ παλιότερα, και πήγαμε και στο Σινά. Οπότε ήταν μεγάλο το γκρουπ και βλέπω ένα μπλοκάρισμα στο Τελωνείο από την που πηγαίναμε, ναι, από την Αίγυπτο προς το Ισραήλ. Βρε τι γίνεται εκεί πέρα. Πλακώνει ασφάλεια πάνω από τη βαλίτσα μιας γυναίκας. Τρεις, τέσσερις, πέντε Ισραηλοί εκεί. Κοιτάζαν από εδώ, κοιτάζαν από εκεί, βάλαν κάτι μηχανήματα απ' έξω. Βλέπω κι εγώ στην οθόνη, ήμουν από εκεί, παίρναγε από μια οθόνη, κάτι στρογγυλά. Παίρνουν άρκες έχει βάλει. Ο Βίδες έβαλε εδώ μέσα, τι έβαλε. Είχε κονσέρβες η γυναίκα. Και είχε και μεγάλη κονσέρβα και μικρή κονσέρβα. Έτσι κάνουμε στη ζωή μας. Γεμίζουμε βαρύδια, φορτώματα και δεν μπορούμε να πάμε από την έρημο της Αιγύπτου στη γη Χαναάν, να πάμε στον Πανάγιο Τάφο, να συναντήσουμε την Ανάσταση. Και μένουμε στα σύνορα. Καταλαβαίνετε τι παθαίνουμε? Θέλει και ευθέως, θέλει και να τα αφήσουμε όλα. Μα θα μου πείτε, θα τα αφήσουμε και τι θα κάνουμε, τι θα έχουμε? Μα δεν είμαστε αυτό που έχουμε. Είμαστε αυτό που μας έχει καλέσει ο Χριστός να είμαστε. Και όποιος τα άφησε, μας το έχει πει πάλι στο Ευαγγέλιο, εκατονταπλάσια που ήρθανε. Γιατί δεν θέλουμε να το πιστέψουμε? Να, ποια είναι η αξία του Πέτρου. Λέμε για την προδοσία του, έτσι έστω και αν μετενόησε, αλλά και ο Πέτρος τι πίστη, Έλα κοντά μου στα κύματα, κάνει σάλτο και βγαίνει. Μετά χάνει την πίστη του, βουλιάζει. Αλλά πάλι Κύριε σώσε με. Και ξανά το χέρι και το βουτάει ο Χριστός. Δεν ζήτησε άλλος να κάνει αυτό το βήμα το μεγάλο. Γι' αυτό είναι μέγας ο Πέτρος. Μέσα στην αδυναμία του είναι και αυτός μέγας. Γιατί έχει την πίστη. Εγώ λέει θα μείνω κοντά σου συνέχεια. Την παρόρμηση αυτή. Ό,τι και αν γίνει, του λέει μη λες μεγάλη κουβέντα, λέει, γιατί άστα θα τα δεις και τα δικά σου σε λίγο. Και έτσι γίνεται. Αλλά και μόλις γίνεται κλαίει πικρός. Έχει σχέση με τον Χριστό. Και εκτίθεται. Και ρισκάρει. Και ριψοκινδυνεύει. Αυτό είναι σχέση. Αυτό είναι σχέση. Να, γιατί είναι μεγάλη Απόστολη. Ο Θωμάς
με τη δική του καλή απιστία. Ήθελε να ερευνήσει. Ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Όλοι τους, αλλά είχαν σχέση. Εμείς θέλουμε να παραμείνουμε άσχετοι. Αυτό είναι το πρόβλημα το σημερινό. Θα μου πείτε, το δικό μας, ρε παππούλη, μας βρήκες εδώ μέσα στην εκκλησία και ταρχώνεις για λογαριασμό όλου του κόσμου σε εμάς. Σε εσάς και σε μένα θα ταρχώσουν. Γιατί εμείς φταίμε. Δεν φταίει κανείς άλλος. Αυτό είναι ένα άλλο μάθημα που πρέπει να το πάρουμε. Όλοι ψάχνουμε να φταίει ο κόσμος, η πολιτική μας, οι άθεοι, οι τηλεπερσόνες που τους άκουσαν νωρίτερα. Λοιπόν, αλλά τελικά εμείς φταίμε. Γιατί αν εγώ ήμουν Άγιος, πόσο διαφορετικά θα ακούγονταν αυτά τα λόγια. Αν εσείς είχατε αυτή τη σχέση που πρέπει με τον Χριστό, θα ήμασταν 300 εδώ, 250, θα ήμασταν 35.000, 155.000. Θα θέλαμε στάδια ολόκληρα για να χωράνε οι πιστοί στις εκκλησίες. Δεν είμαστε αυτοί που πρέπει, αλλά τουλάχιστον να το ξέρουμε και να μην μας φταίει κανένας. Να μην μας φταίει κανένας. Και να ζητήσουμε αυτό που μας έχει ανάγκη. Χριστέ μου, ξέρω ότι εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν και τίποτε εκτός από σένα. Σε παρακαλώ, επειδή εγώ δεν έχω πάντοτε διάθεση να σε γυρέψω, γύρεψέ με, μάζεψέ με, κάνε με δικό σου και μη με ρωτάς κιόλας. Και όπως έλεγε ο πατήρ Ιωήλ εκεί, ο Γιαννακόπουλος, Κύριε, λέει, καν θέλω, καν δεν θέλω, σώσε με. Και αν θέλω και αν δεν θέλω, σώσε με. Και το ίδιο το λέει ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Έχει μια ωραία προσευχή, σας την έχω πει και άλλη φορά. Πρωινή προσευχή και λέει, Κύριε, όταν η διεφθαρμένη μου θέληση, αναγνωρίζω ότι έχει πρόβλημα, έχει διεφθαρμένη θέληση, δεν το κρύβει, δεν λέει κάποιος άλλος είναι διεφθαρμένος, εγώ είμαι διεφθαρμένος, η διεφθαρμένη μου θέληση με οδηγήσει εις άλλας οδούς μακράν του θελήματός σου, δεν χρειάζεται μετάφραση, τότε εσύ, Κύριε, βιαίως επανάγαγέ με εις την Αγίαν σου οδόν. Με τη βία, λέει τότε, Χριστέ μου, όταν με βλέπεις να ξεμακρύνω σε δρόμους μακρινούς από σένα, ξαναγύρισέ με στο δικό σου το δρόμο. Να, γιατί οι Άγιοι φτάσαν εκεί που φτάσαν. Είχαν επίγνωση ότι η ανάσα τους, το οξυγόνο τους, τα πάντα είναι ο Χριστός. Και το λένε όλοι, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Άλλος πιο ψυχρά, άλλος πιο λογικά, άλλος πιο ποιητικά, άλλος πιο συναισθηματικά, αλλά όλοι το λένε από την καρδιά τους. Όλοι το λένε από την καρδιά τους. Ο Πορφύριος τι λέει, ο Ιησούς είναι το παν. Και θέλω το παν, σου λέει. Δεν θέλω λίγα. Λίγο φαγάκι, λίγο ποτάκι, λίγο κρεβατάκι, λίγο ξέρω εγώ πολυθρονίτσα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και τελειώσαμε. Όχι, τα θέλω όλα. Και το όλα είναι ο Χριστός. Και δίνεται στο Χριστό. Και γίνεται Πορφύριος που λέει, τα χαρίσματα που είχε ο Άγιος Πορφύριος από το Θεό ήταν τέτοια που ένας στα 300, στα 500 χρόνια τα έχει. Γιατί όμως, γιατί δόθηκε ολόκληρο στο Χριστό. Δεν ήθελε τίποτε δικό του. Δεν κράτησε τίποτε. Σαν σήμερα, ένας ευλογημένος, αγιασμένος αγιορείτης εκοιμήθη το 96. Είχαμε την ευλογία να το γνωρίσω, να πάρουμε την ευχή του ίσα ίσα, αλλά και μετά τη μεγαλύτερη ευλογία να είμαστε παρόντες και μάλιστα και ιερείς τότε στην εκταφή του, στην ανακομιδή του Ελιψάνου του καλύτερα, γιατί πρόκειται περί Αγίου Ανθρώπου, θα το δείτε σύντομα, ο πατήρ Άνθιμος ο Πνευματικός, ο γέροντας Άνθιμος ο Αγιανανίτης ο Πνευματικός. Σαν σήμερα κοιμήθη. Από ένα χωριό της ορεινής Κορινθίας, Καλιάνη λέγεται, ορφάνεψε δύσκολα τα οικογενειακά πράγματα και φεύγει μικρό παιδί αγράμματος να πάει στο Άγιο Όρος. Πού? Στο Άγιο Όρος, γιατί είχε ακούσει ότι εκεί οι άνθρωποι ζουν με το Θεό. Και πάει στο Άγιο Όρος το μικρό παιδί το αγράμματο, ο Κωνσταντίνος Ζαφυρόπουλος, αυτό ήταν το κοσμικό του όνομα, και βρίσκει δύο γεροντάδες και υποτάσσεται εκεί στην Αγία Άννα και εκεί γέρασε και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή για να πετάξει προς εκείνον που αγάπησε. Και αυτός ο Άνθιμος, λοιπόν, ο Πνευματικός, τον λέγαν Πνευματικό έτσι το προσωνύμιό του,
έφτασε να είναι κάποια εποχή ο πλέον σοφός πνευματικός του Αγίου Όρους. Φανταστείτε ότι δεν κάναν παπά τα μοναστήρια, ένα μοναχό να τον κάνουν παπά, αν δεν παίρναγε από τον πατέρα άνθιμο να τον δει και να του πει ότι κάνει ή δεν κάνει για παπάς. Να δώσει και αυτό στη βούλα του. Ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης πήγαινε για εξομολόγηση στον παπά άνθιμο το πνευματικό. Και πάρα πολλοί άλλοι αγιασμένοι άνθρωποι. Τα έδωσε όλα όμως. Και όταν τον άκουγες να μιλάει, υπάρχουν κάποια λίγα ντοκουμέντα έτσι ηχητικά και οπτικά, νόμιζε ότι μιλάει πανεπιστήμονας. Είχε μάθει το ψαλτήρι, τα λειτουργικά βιβλία, τους κανόνες της Εκκλησίας, τα δόγματα, τόσο όμορφα, τόσο καλά και είχε και αγιότητα. Τα λειψανά του ευωδιάζουν μέχρι και σήμερα. Και κάνει θαύματα και εν ζωή και μετά θάνατο. Μια φορά είχε φύγει ένα πνευματικό παιδί του, είχε πάει διακοπές καλή ώρα, το λέω γιατί όλοι θα πάτε ίσως κάπου. Και ξέρετε, η καλοκαιρινή ραστόνη, έτσι, τι δημιουργεί, να βαριέσαι να κάνεις τον κανόνα σου. Έχει και ζέστη, έχει πάει και λίγο στη θάλασσα, είσαι κομμένος. Βαριόταν και αυτός να κάνει τον κανόνα του και μπαίνει μέσα στο κελίο ο πνευματικός του από την Αγία Άννα σε ένα νησί των μικρών Κυκλάδων. Σήκω, του λέει, τώρα, εν ζωή ο γέροντας. Σήκω να κάνεις τον κανόνα σου. Γέροντα, εσύ εδώ, σήκω. Και τον σήκωσε. Πώς τώρα μεταφέρθηκε από την Αγία Άννα στο νησί των μικρών Κυκλάδων, δουλειά του Θεού. Εν ζωή ήταν. Και μετά θάνατον, άπειρα πράγματα. Άπειρα και θεραπείες και παιδάκια σε γυναίκες άτεκνες. Ένας σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας. Περνάνε από δίπλα μας και νομίζουμε ότι είναι κάτι μακρινό. Είναι πολύ κοντινό και μακρινό. Μακρινό γίνεται στον βαθμό που δεν έχουμε νιώσει ότι έχουμε ανάγκη τον Χριστό. Αυτός το ξέρει. Από μικρό παιδί ταλαιπωρήθηκε και από μικρό παιδί πήγε κατευθείαν στην πηγή. Έτσι, τον πόνο του τον έκανε δίψα για τον Χριστό. Και ο Χριστός του άλλαξε όλη τη ζωή. Θέλουμε να μας αλλάξει τη ζωή. Θέλουμε να είμαστε παιδιά των Αποστόλων. Θέλουμε ευθέως να αφήσουμε τα πάντα για τον Χριστό και να πάρουμε πολύ περισσότερα. Εγώ σας το λέω γιατί είναι και λογικό να θέλετε και ωφέλεια να δείτε. Από τον Χριστό. Ας το κάνουμε. Δεν θέλουμε. Ας μείνουμε στην ψευδαίσθηση της αυταρκίας μας. Θα περνάμε ωραία εδώ πέρα, εντός εισαγωγικών, όσο ωραία μπορεί να περάσει κανείς. Και κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε σε έναν εφιάλτη άνευ προηγουμένου. Βλέπετε, οι συνέπειες της καλοπέρασής μας είναι οφθαλμοφανείς και δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε τόσα εγκλήματα που γίνονται για πλάκα γύρω μας. Γύρω μας. Εδώ χάσαμε νωρίτησα. Ο άντρας της, μια σήμαντη αφορμή, είχε ζήλια ο άνθρωπος, του γύρισε το μυαλό, την έσφαξε. Χωρίς να φταίει σε τίποτα. Μέσα στο σπίτι. Οι άλλοι εκεί τώρα που ήταν, δεν ξέρω, στη Ραφίνα, στο Μαραθώνα, κάτι λέει, έσπρωξε ένα τον άλλον κατά λάθος, κάτι αυτά, πιάσαν τον τζαμπουκά, τον μπλακώσαν στο ξύλο μέχρι θανάτου. Παλιά λέγαμε για την Ελλάδα ότι δυο τσακώνονται και 20 τους χωρίζουν. Αλλά βλέπετε ότι σιγά σιγά άλλαξε και αυτό. Και φτάσαμε να γίνουμε ό,τι διαβάζαμε κάποτε στα δελτία ειδήσεων για την Αμερική και για άλλες χώρες που είχαν προχωρήσει στη βία, έτσι να γίνεται και εδώ πέρα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί αγριέψαμε. Δεν πιστεύουμε ότι έχουμε ανάγκη τον Χριστό και νομίζουμε ότι έχουμε ανάγκη τη δύναμή μας, τα χέρια μας, τα μούσκουλα εδώ πέρα, έτσι, τα χρήματα και χίλια δύο άλλα πράγματα. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Πότε θα πάρουμε χαμπάρι? Αφήνω αυτό το ερώτημα. Πότε θα πάρουμε χαμπάρι? Η λύση υπάρχει, είναι γνωστή, δοκιμασμένη. Εμείς θα πάρουμε χαμπάρι, τι μας γίνεται? Να ζητήσουμε αυτόν που είναι η λύση ή θα μείνουμε στα ντεπονάκια της εποχής και στα παρεστησιογόνα που μας δίνουν για να νομίζουμε ότι περνάμε καλά και ότι η ζωή είναι υπέροχη? Η ζωή χωρίς τον Χριστό είναι θάνατος. Πάρτε το απόφαση.
Δεν είσαι με τον Χριστό, είσαι πεθαμένος, είσαι ζόμπι και δεν το ξέρεις απλά. Αγωνίζεσαι να είσαι με τον Χριστό. Θα ζήσεις και εδώ χαρές και θα ζήσεις και αιώνια χαρά. Χωρίς τον Χριστό, παιδιά, κλάψτε τους και κλάψτε μας, άμα δεν έχουμε τον Χριστό. Σας το λέω με όση δύναμη μπορώ να βγάλω, δεν θέλω να φωνάξω γιατί το έχω εύκολο. Λοιπόν, και ζήστε το. Το ζήσαν κάποιοι και πέτυχε το κόλπο. Μην είμαστε χαζοί και ψάχνουμε άλλες λύσεις που δεν είναι δοκιμασμένες ή που έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποτύχει. Η λύση είναι ο Χριστός. Να το πάρουμε χαμπάρι. Έτσι. Να τελειώσουμε εδώ πέρα. Και αν υπάρχει κάποια ερώτηση, ευχαρίστως να το συζητήσουμε.